Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ξηρομερίτη με τίτλο «Στις ψυχείς τα μονοπάτια» από τις εκδόσεις Φίλντιση. Σε αυτόν τον όμορφο χώρο του Αίτιον, μια ανάσα από την Ακρόπολη, που έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς ποιητές και συγγραφείς και όπου, από όπου συνηθίζουμε να φεύγουμε πάντα με την αίσθηση της πληρότητας ότι έχουμε τροφοδοτήσει τις αισθήσεις μας έτσι με μια καινούργια εμπειρία. Έτσι και σήμερα είμαστε εδώ για να ακολουθήσουμε τα μονοπάτια της ψυχής του Γιάννη, μεταφρασμένα σε λέξεις και σε ήχους. Είμαστε εδώ για να δούμε μέσα από τη διεισδυτική του ματιά τη ζωή που βιώνουμε, χωρίς πολλές φορές να τη βλέπουμε πραγματικά, έτσι όπως τρέχει, και τις περισσότερες φορές μας προσπερνάει. Εικόνες που γνωρίζουμε, που γευόμαστε καθημερινά, αλλά δεν έτυχε να προσπαθήσουμε να τις αποτυπώσουμε με λέξεις, να σταθούμε στις λεπτομέρειες. Και να αντιληφθούμε τότε ότι μπορεί να έχουν έναν άλλο ήχο. Αυτόν τον ήχο που μόνο ένας ποιητής μπορεί να συλλάβει και να τον βγάλει στην επιφάνεια. Είναι αυτός ο ήχος που αργότερα θα μεταφραστεί σε μουσική και θα γραφτεί με νότες. Η μετάφραση αυτή σήμερα την έχει κάνει η Ελένη Μπελιμπασάκη, που θα μας αποδείξει έμπρακτα πως ο στίχος και η μουσική είναι φτιαγμένοι για να μιλήσουν μοιραία μια κοινή γλώσσα. Σήμερα βρίσκονται εδώ άνθρωποι ομότεχνοι του Γιάννη, με τους οποίους έχει κατά καιρούς κάνει συνεργασίες σε διάφορες συλλογές και σίγουρα νιώθουν αυτό το συνέστημα που θα προσπαθήσω να περιγράψω στη συνέχεια. Η διαφορά σήμερα με το Γιάννη, για το Γιάννη μάλλον, είναι ότι πρώτη φορά αποφασίζει να κάνει την προσωπική του συλλογή, τυπωμένη και οργανωμένη σε ένα βιβλίο, γεγονός που από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό. Τόσο για τον ίδιο, όσο και για αυτούς που θα το πάρουν στα χέρια τους. Γι' αυτό σκέφτηκα να μην σας κουράσω πολύ, γιατί θέλω να σας αφήσω απερίσπαστο στη συνέχεια αυτής της παρουσίασης για να απολαύσετε εξαιρετικούς ερμηνευτές, να ντύνουν τα ποίηματα, τους στίχους του Γιάννη με ευαισθησία και σεβασμό, που μαζί με την Ελένη, τη συνθέτρια του CD που συνοδεύει το βιβλίο, έστρωσαν το δρόμο για να βρουν οι λέξεις του Γιάννη το μονοπάτι για τη δική μας ψυχή. Ο Γιάννης επιλέγει να εκδώσει τη συλλογή του σε μια περίοδο μεγάλης κρίσης του ελληνικού στίχου στα τραγούδια. Είναι γεγονός ότι πολλά σκουπίδια επιπλέουν και κάνουν θράψη εκεί που θα έπρεπε να μην έχουν δει καν το φως της μέρας και άλλα που πραγματικά αξίζουν μένουν πεισματικά στην αφάνεια. Από αντίδραση, από προσωπική επιλογή ή μήπως γιατί κανείς δεν τους έδωσε την ευκαιρία να φτάσουν στα αυτιά μας. Ή τέλος, για να μην ανακατευτούν με το βούρκο που επικρατεί και πάρουν κάτι από τη βρωμερή οσμή του. Τα περιθώρια στενά, οι δισκογραφικές ευθύνουσα, τα δισκοπολία τελειωμένα. Το μέλλον εντελώς αβέβαιο. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα προσπαθούμε να αντισταθούμε σε όλες αυτές τις δυσκολίες, είτε σαν ακροατές, είτε σαν δημιουργοί, επιλέγοντας αυτό που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας, με αποστασιοποίηση από τη γενική γραμμή που επικρατεί. Γι' αυτό και είμαστε σήμερα εδώ. Ο Γιάννης με τόλμη επιλέγει αυτήν εδώ τη συγκυρία να παρουσιάσει το έργο του σε πείσμα των καιρών, της κρίσης των αξιών, των ταλέντων, του γούστου. Και κάνει πολύ καλά, γιατί είναι μια ευκαιρία και για μας να έχουμε ξανά στα χέρια μας αυτού του είδους την ποιότητα. Δεν τον ενδιαφέρει το σουξέ. Τον ενδιαφέρουν τα συναισθήματα. Και η έγνοια του να τα μετατρέψει σε λέξεις, να τα μεταφράσει και να μας τα δώσει με λόγο, με λόγο ψυχής. Δεν είναι τόσο εύκολο να μιλάς για τον έρωτα, για το χωρισμό, για την αγάπη, για κάθε τι που αγγίζει την ανθρώπινη ψυχή και να το κάνεις με τρόπο ιδιαίτερο. Να είσαι έξω από έναν κοινό τρόπο αντιμετώπισης. Γιατί ο Γιάννης, μέσα από τις λέξεις του, επιλέγει να στέκεται απέναντί τους με σεβασμό, αποφεύγοντας το ανούσιο και το κενό, που μπορεί απλά να εχμαλωτήσει το κοινό αυτή, αλλά τις ίδιες αυτές λέξεις τις μετατρέπει σε ποίηση. Τους έχει ήδη δώσει τη μελωδία πριν τοποθετήσει πάνω κάποιος τη μουσική. Μιλάει για θέματα που αιώνες τώρα οι άνθρωποι μιλούν, αλλά αυτός έχει το δικό του, τον ιδιαίτερο τρόπο να τα παραδώσει στο χαρτί. Γι' αυτό και τα γραπτά του Γιάννη είναι αναγνωρίσιμα. Τουλάχιστον σε αυτούς που κατά καιρούς τα έχουν μελοποιήσει. Με μια τρυφερότητα είναι δεμένα τα έργα του,
χωρίς όμως παράλληλα να χάνουν τη δυναμική τους. Δεν γνωρίζω πολύ καιρό το Γιάννη, δεν είμαστε παλιοί γνώριμοι. Με εχμαλώτησε όμως αυτή η φυσική του ευγένεια και ο τρόπος που αντιμετωπίζει τους ανθρώπους γύρω του. Γι' αυτό και είναι πάντα αγαπητός σε όσους τον γνωρίζουν. Μια συνεργασία της οποίας το αποτέλεσμα θα κοινοποιηθεί σύντομα με τη Μαρία Μεραμβελιωτάκη και το Μάνο Πιπεράκη, μας έφερε ακόμα πιο κοντά, μόνο και μόνο για να μου επιβεβαιώσει την αρχική εικόνα που είχα σχηματίσει. Οι στίχοι του Γιάννη δεν είναι απλά κείμενα που γεννήθηκαν για να εξυπηρετήσουν την ανάγκη του για προβολή. Είναι μόνο μια βαθιά εσωτερική ανάγκη για έκφραση. Μια ανάγκη να καταγράψει σκέψεις, συναισθήματα, εικόνες. Η απόλυτη καταβύθιση μέσα στο δικό του κόσμο από όπου ανασύρει τις εντυπώσεις που χαράχτηκαν μέσα του. Ο Γιάννης παρατηρεί και καταγράφει. Πιάνεται από μια λέξη, από ένα φεγγάρι, από ένα φιλί. Πιάνεται από μια αγάπη, από έναν πόνο, από μια πικρή στιγμή, από το χωρισμό, την απελπισία, την πατρίδα, από τον τόπο του, από την επικαιρότητα. Με λίγα λόγια, από την ίδια μας τη ζωή. Μικρές στιγμές του καθενός παρακαταθήκη στο χαρτί. Με απόλυτο καταληπτικό πρωταγωνιστή φυσικά τον έρωτα. Είναι αποστάγματα ψυχής, της ίδιας του της ψυχής, που την περπάτησε απ' άκρη σ' άκρη και την καταθέτει άφοβα στα μάτια μας και στην κριτική μας. Είναι λέξεις κείμενα που μπορούν να βγάζουν ευαίσθητα δεδομένα και άλλων ανθρώπων. Είναι οι δικές του αλήθειες, που όμως συμπίπτουν και με αλήθειες και άλλων, που δεν έχουν την ευχέρεια να τα εκφράσουν με λόγια και ξαφνικά ανοίγει μπρος τους η εικόνα, το φως, η συμμετοχή, η συνενοχή. Ο Γιάννης είναι ο τελευταίος ρομαντικός και μάλιστα παλιάς κοπής. Θέλει στη ζωή του τα φεγγάρια, τα αστέρια, τις αγκαλιές και τα φιλιά. Τα θέλει όλα να αναμετρώνται πάνω στα χαρτιά του, να πολεμούν ποιο θα έχει τη χάρη να παρουσιαστεί στη σκηνή και να κλέψει την παράσταση. Αυτό που βλέπει γύρω του, το μεταφράζει με έναν δικό του κώδικα, που αυτόματα τον κάνει και δικό σου. Κατορθώνει να μιλάει ακόμα και μέσα από τη σιωπή του. Ουρλιάζει η σιωπή μου στη σιγή της νύχτας, που βαριά τα πέπλα ρίχνει, κάθε σκιά εσένα δείχνει, σαν πόλεμος χωρίς ανακοχή. Οι ύλοι μου δικάζαν τη ζωή και τα φεγγάρια τις ποινές τους εκτελούσαν. Να τελειώσω λέγοντας ότι ο Γιάννης δεν μας μιλάει μόνο για τα βάσανα του έρωτα, συμμετέχει σε ό,τι αφορά τον τόπο, σε καημούς, σε κοινωνικά θέματα, στα παιδιά των πολέμων, στις αρρώστιες. Είναι παρόν, δεν ζει στον κόσμο του και σε κάθε περίσταση έχει να αφήσει κάτι από τον εαυτό του. Έκανα μια προσπάθεια να σας προειδεάσω για αυτό που θα ακούσετε στη συνέχεια, σαν μια μικρή περίληψη της δουλειάς του ποιητή μας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε μεταξύ μας, χωρίς καμιά ελπίδα να καλύψω φυσικά το πολυπληθές του έργο, που ελπίζω να πάρει την απόφαση να συνεχίσει να το παραδίδει στα μάτια και στα αυτιά μας, και ελπίζω επίσης ότι αυτή η πρώτη του απόπειρα καταγραφής να φέρει πίσω κι άλλες που είμαι σίγουρη ότι θα έχουν την ίδια ποιότητα. Όλοι εμείς εδώ σήμερα, Γιάννη μου, σου ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδη η δουλειά σου και οι άνομοι να σε ευνοήσουν να μπει σε όλο και περισσότερες ζεστές αγκαλιές. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και παραδίδω τη σκυτάλη στο υπουργό μας.